Στο Βόλο επίθεσε σήμερα στις δικές της υψηλά αποτελέσματα, έχει αντανακλαστικά, συνδύασε σκορ και θέαμα σε ένα σημαντικό βαθμό. Ένα σχόλιο από εσάς. Θα μπορούσα εδώ καταρχήν συγχαρητήρια στα κορίτσια. Παίξαν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν ακόμα πιο υψηλό, εάν είχαμε στα εύκολα καλάθια τελειώματα. Χάσαμε πολλά εύκολα lay-up. Αυτά πρόσθεσαν κάποια στιγμή κάποιο άγχος, ελάχιστο θα έλεγα, όμως θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το σκορ ακόμα πιο πολύ και να έχουμε ένα πιο άνετο παιχνίδι. Είδαμε σήμερα πολλές συνεργασίες μέχρι των παιχτριών που έφεραν εύκολα καλάθια. Η ομάδα δουλεύει πιο καλά στην προπόνηση το τελευταίο διάστημα. Αν εξαιρέσουμε ένα διάστημα που είχαμε τον δραματισμό της Μακεντζίδου, κάποιες απουσίες που έχουμε παιχτριών λόγω της εργασίας τους ή λόγω των σπουδών γιατί κάποιες είναι επιτήτριες. Η ομάδα βρίσκεται και δουλεύει σωστά. Ρεκόρ 3-1 για την ομάδα, με ένα διπλό αθλητικό, πολύ σπουδαίο. Ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς, το διπλό αθλητικό ήταν πολύ μεγάλο, αναμφισβήτητα, το παραδεχόμαστε όλοι. Έδωσε καλύτερη ψυχολογία στις παίκτες για τη συνέχεια. Να σας πω ότι αν είχαμε τη Μαρία Τιχολοπούλου που για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να έρθει στο Βόλο, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και το Βόλο. Αυτό δεν είναι εγωιστικό, το λέει το σκορ. Η κούραση ήταν η αιτία που χάσαμε το παιχνίδι και η έλλειψη της μιας πολύ σημαντικής αλλαγής της Μαρίας Τιχολοπούλου. Σε κάθε περίπτωση τα κορίτσια αντιμετώπισαν εκτός έδρας δύο ομάδες που πέσαν από την Α1 Εθνική, τον Παναθλητικό και τον Ολυμπιακό Βόλου. Τον ένα τον κέρδισαν και τον άλλο τον πάλεψαν μέχρι στο τέλος και θα μπορούσαν να κερδίσουν. Γίνεται πολύ καλή δουλειά φυσικά και είμαι ευχαριστημένος από τα κορίτσια. Το κεφάλι κάτω, δουλεύουμε και πάμε αγώνα-αγώνα. Το μόνο που φοβάμαι είναι οι τραυματισμοί. Μακριά από εδώ, να μην έχουμε τραυματισμούς. Τα κορίτσια τα πιστεύουμε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ.